Νομίζω ότι πρέπει να αναζητηθεί ένας καλός θεατρικός παραγωγός να φτιάξει μια ωραία κωμωδία για το τι έχει συμβεί όλο αυτό τον τελευταίο καιρό, που είναι μερικά χρόνια, έτσι, δεν είναι μόνο 1,5 χρόνο. Δηλαδή το κακό κρατάει εδώ και 10 χρόνια. Είναι κωμωδία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που όλος ο κόσμος γυρίζει το γυλαίκο από την άλλη μεριά. Ευτυχώς που έχει άλλο χρώμα το γυλαίκο από την άλλη μεριά και έτσι τα πράγματα μπορούν να παρουσιάζονται διαφορετικά. Συγγνώμη για τις εκφράσεις και την επιθετικότητα, αλλά είναι γενικό το κακό, έτσι. Γενικό. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχετε δίκιο για αυτό που λένε, ότι ήταν όλοι μαζεμένοι πώς να βγουν φωτογραφία με τους διάφορες διευθύνοντες της Ευρώπης ή της Γερμανίας. Και τώρα τα έχουν ξεχάσει. Πάει παραπέρα. Δηλαδή, ακούσατε τίποτα τελευταία για τη θέρμανση του πλανήτη? Εγώ έχω κάτι μήνες να ακούσω. Αυτά τα επιχειρήματα στα οποία είχε βασιστεί και ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο παρένθεση το λέγανε φιλικό προς το περιβάλλον, ενάντια στις εκπομπές άνθρακα, μιλάμε για το ρήπο, έχει παραμείνει, κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν είπε ότι θα το μειώσει, ενώ όλοι έχουν τρελαθεί να καίνε άνθρακα. Και γι' αυτό θα ήθελα να, αν είναι δυνατόν, να μιλήσουμε, γιατί πολλά συζητιώνται και παντού για την Ελλάδα. Βεβαίως, κύριε Μπασιά, και θα μιλήσουμε επί του άρθρου σας. Σας παρακαλώ όμως πριν από αυτό, ναι, γιατί το είπατε, είναι μάλλον σενάριο για κωμωδία. Ξέρετε όμως, υπάρχει και μια τραγωδία. 1-1,5 χρόνο το πληρώνει ένας λαός καθημαγμένος οικονομικά όλο αυτό το εγχείρημα, και το πληρώνει με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, με καπέλα, όταν άλλοι κερδίζουν, έχουν υπερκέρδη και δεν τρέχει κάστανο. Δεν σε πιάνει λίγο? Ναι, βέβαια, βέβαια. Και η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν γνωρίζω, ούτε έχω εμβαθύνει, αλλά μου φαίνεται ότι είναι λίγο ράβει ξύλο, ναι, έτσι, για να θυμίσουμε και ένα τραγούδι από την Κρήτη. Για έλατε λοιπόν, σε μια περίοδο που η ενεργειακή κρίση έχει κυριεύσει στην Ευρώπη, όχι τώρα, απλά επιταχύνθηκε και με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά βλέπετε, παρατηρώ στο άρθρο σας, ότι έχουμε μια απότομη αλλαγή παντού στα ζητήματα τα ενεργειακά, πλην ημών φυσικά, πρέπει να πω. Για έλατε λίγο. Ναι, έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες και αλλάξανε πολύ γρήγορα. Μιλάμε ιδιαίτερα για την Ευρώπη, γιατί δεν πρέπει να γίνεται η σύγχυση Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Αμερικάνος μπορεί να πληρώνει ακριβά τη βενζίνη σήμερα, αλλά είναι πάρα πολύ φτηνή και το φυσικό αέριο σε σχέση με το τι έχουμε στην Ευρώπη. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι το 70%, μην πω παραπάνω, 80% του πλανήτη, δεν έχουν τα προβλήματα που έχουμε εμείς. Όταν λέω εμείς, εννοώ Ευρώπη και Ελλάδα, εφόσον είναι μέρος της Ευρώπης. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οπότε καλύτερα να στοχεύσουμε στην Ευρώπη, όπου τι έγινε, όλοι δειλά-δειλά τώρα γυρίσανε προς τις παλαιότερες μορφές πηγές ενέργειας, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαν να αποδώσουν οι προηγούμενες. Και το έναυσμα για να μπορέσουν να γυρίσουν χωρίς να χάσουν την περηφάνεια τους, είναι το περίφημο «γιατί δεν λέμε συγγνώμη» που θέσατε πριν, είναι να χρησιμοποιούν από τη μια την πανδημία, που είναι γεγονός ότι επέδρασε, και από την άλλη την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που είναι γεγονός ότι επέδρασε, αλλά το κακό είχε αρχίσει από πριν. Και ξέρετε, βγήκε μια μελέτη τελευταία, δηλαδή χθες παρουσιάστηκε, κάθε χρόνο, της εταιρείας BP, British Petroleum, η οποία μελέτη είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σωστή, δεν έχει κανένα δείγμα ενδιαφέροντος για να βγάλει λεφτά, και παρουσιάζει τις λάθος επιλογές που γίνανε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ενώ η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος αναπτύσσεται, ότι η κατανάλωση, η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα μεγαλώνει συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Και αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα προσδιορισμένο στα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης. Οι λόγοι τους γνωρίζουμε, τους έχουμε συζητήσει κτλ. Η Ευρώπη πάντως αναζητεί αυτή τη στιγμή να αντικαταστήσει από τη Ρωσία 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ημερησίως. Ημερησίως. Μάλιστα. 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα δηλισμένων προϊόντων. Γιατί χωρίς τα δηλισμένα προϊόντα, τα δηληστήρια σε όλο τον κόσμο δεν μπορούν να δουλέψουν για να παράγουν
τα προϊόντα τα οποία θα φτάσουν στο πρατήριο. Και 2 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια κάθε μέρα και χρειάζεται το χρόνο. 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, η Ευρώπη γενικά, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε ότι σήμερα λειτουργούν 29 σταθμοί υγροποίησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη και ετοιμάζεται η Ευρώπη, όλες οι χώρες, να στήσουν επιπλέον 33 σταθμούς που είναι ή υποκατασκευή ή σχεδιάζουν. Παράδειγμα, η Γερμανία θέλει να φτιάξει 4 και επιθυμεί να φτιάξει ακόμα 4. Η κατάσταση λοιπόν ποια είναι, ότι θα υπάρξει πολύ LNG το οποίο θα έρχεται από αλλού. Αυτό είναι το μαξιλάρι που βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στο αμερικανικό LNG. Αλλά ξέρετε, είναι ένα μαξιλάρι που θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή. Γιατί ούτε η Αμερική μπορεί να δώσει πάνω από 15, 20, 30 και ας λένε ότι μετά από 2 χρόνια θα δώσουν 50. Γιατί θα υπάρχουν και ανάγκες αλλού και θα πληρώνονται ίσως περισσότερο αλλού. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση που τι έχει γίνει, όλοι έχουν βάλει μπρος να βρούνε τώρα υδρογονάνθρακες, ενώ δεν τους θέλανε πριν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μέχρι να βρουν υδρογονάνθρακες, ξέρετε τι κάνουν, αυξάνουν την καύση, λιγνίτη και άνθρακα, όπως και στην Ελλάδα. Αυτό είναι που συμβαίνει. Αυτό που εμείς πέψαμε πρώτοι άρον-άρον να το απενεργοποιήσουμε. Καλά, εμείς θέλαμε να δώσουμε τα φώτα σε όλους και πήγαμε και είπαμε ότι κοιτάξτε, εμείς το 23 θα τα έχουμε κλείσει όλα. Είναι μαγιά. Κύριε Μπασιά, πριν έρθουμε λίγο πιο υπισταμένο στην Ευρώπη, θέλω να σας ρωτήσω, είπατε ψάχνουν εναλλακτικές, αυξάνουν τους τερματικούς σταθμούς στην κατασκευή, η οποία όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι. Άρα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, 22-23, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, και βεβαίως λέτε ψάχνουν τις ποσότητες υγροποιημένου με LNG να μεταφερθεί. Άντε και βρήκε σε επάρκεια. Η τιμή. Μα το θέμα της επάρκειας για τις μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, ναι, δεν θα υφίσταται και δεν είναι καινούργιο. Τώρα το άκουσα από επίσημες πηγές σήμερα και χθες, αλλά είναι κάτι που το έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο. Έτσι, γιατί η κατανάλωση της Ελλάδας, οι ανάγκες είναι πολύ μικρές και είναι και άλλες χώρες που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή μικρή κατανάλωση, μικρές ανάγκες, λόγω του μικρού πληθυσμού. Mm. Αλλά άντε βάλε τώρα κάποια μεγάλη χώρα, η οποία έχει 100 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια, 70 εκατομμύρια, που δεν συγκρίνεται με τα 9 εκατομμύρια της Ελλάδας ή 10. Αυτοί τα έχουν βρει σκούρα. Και γι' αυτό έχουν αρχίσει να μιλάνε και γιατί, για το δελτίο. Για το δελτίο, καλά λέτε, για το δελτίο. Γερμανία, για Αυστρία. Ελλάδα, ναι, για την Ελλάδα τώρα το πρόβλημα είναι η τιμή. Η τιμή. Διότι μια μικρή οικονομία και με τις δυσκολίες που έχει η χώρα εδώ και 10 χρόνια, είναι γεγονός ότι θα είναι αφόρητο το βάρος. Λόγω της τιμής, όχι λόγω της επάρκειας. Δεν χρειαζόμαστε 5 σταθμούς υγροποίησης στην Ελλάδα. Για πείτε μου λοιπόν, ποια έχει, και θα πάω μετά στο διοξίδιο του άνθρακα, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, ποια είναι η εικόνα που συγκεντρώνεται αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χώρο? Διότι διάβασα στο άρθρο σας και ομολογώ με έκπληξη, γιατί η Γερμανία το καταλάβαμε όλοι, ότι πολύ γρήγορα ψάχνει να αξιοποιήσει από λιγνίτη και φυσικό αέριο μέχρι και αργό πετρέλαιο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι η Δανία, λέτε στο άρθρο, η οποία είναι η ούλτρα κατά των νέων ερευνών υδρογονανθράκων, ξαφνικά υποστηρίζει την αύξηση παραγωγής φυσικού αερίου. Ναι. Μάλιστα. Υποστηρίζει την αύξηση παραγωγής, αλλά χωρίς να κάνει καινούργιες έρευνες για να αναπτύξει καινούργια κοιτάσματα. Στα υπάρχοντα κοιτάσματα, ενώ όλοι οι άλλοι, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Αγγλία, η Νορβηγία, κοιτάνε να κάνουν έρευνες, αποφασίσαν να κάνουν έρευνες και να εκμεταλλευτούν καινούργια κοιτάσματα που θα βρούνε ή να επανακινήσουν την παραγωγή σε κοιτάσματα τα οποία είχαν πει δεν μας κάνει, μας έρχεται αρκετά ακριβά, σταματάμε την παραγωγή. Αλλά τώρα που έχουν σφίξει τα ζωνάρια και εκεί θα κάνουν παραγωγή. Η Δανία παρουσιάζει αυτή τη διαφοροποίηση σε σχέση με τους άλλους. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι και αυτή η μικρή χώρα. Εν τω μεταξύ άρχισε από πολύ νωρίς να στείνει και φωτοβολταϊκά, αλλά ιδιαίτερα ανεμογεννήτριες με γερμανική τεχνολογία και έχει μια σχετική επάρκεια που της επιτρέπει να πει μόνο στα υπάρχοντα κοιτάσματα θα ξεκινήσω την παραγωγή και θα συμβάλλω. Αυτή είναι η διαφορά. Η Ελλάδα? Η Ελλάδα περιμένουμε, γιατί οι ανακοινώσεις δεν γίνανε. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που λόγω του ιστορικού, όπως γνωρίζετε, που είπα μπράβο
επιτέλους να προχωρήσουμε, αλλά περιμένουμε και δεν ξέρω τι γίνεται, ούτε έχω καμία επαφή, ούτε έχω καμία γνώση. Η εικόνα έχει μείνει στο επίπεδο των παρουσιάσεων, αλλά με τη χειρότερη περίπτωση που πολλοί έχουν πει, αύριο παιδί μου είσαι πολύ, πώς το λένε, δεν τα βλέπεις πολύ θετικά τα πράγματα. Απεσιόδοξος, ναι. Είσαι πεσημιστής. Όχι, δεν είναι έτσι, και με 600, η χειρότερη περίπτωση, 600 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου να μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από την Ελλάδα, η οποία έχει 5,5, 6, άντε αργότερα 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο φυσικού αερίου ανάγκη, μένουνε τα 90%, τα οποία θα μπορούσαν να, και να συμβάλλουν στις ανάγκες τις ευρωπαϊκές, αλλά ιδιαίτερα, όχι τζάμπα, έτσι, να αφήσουν και κάποια κέρδη στη χώρα. Και στον πρωτογενή, αλλά και στο δευτερογενή τομέα, με την έννοια ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ο ελληνικός χώρος και η ελληνική παρουσία γίνεται πιο σημαντική κτλ. Δεν γίνεται και πολύ σημαντική ελληνική παρουσία αν μόνο κοιτάμε να εισάγουμε ενέργεια από αλλού. Και ας κάνουμε και διαμετακόμιση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και ξέρετε ποιο είναι πιο εντυπωσιακό? Εδώ και 2-3 μέρες γίνεται μια επικοινωνιακή καταιγίδα ότι οι μεγάλοι κολοσσοί και ελληνικοί ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε επενδύσεις υπεράκτιων, προσέξτε, ανεμογεννητριών. Και εγώ αναρωτιέμαι, καλά, για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες μας είπαν κάποιοι ότι υπάρχει γεωπολιτικό μπέρδεμα. Μα υπεράκτιες ανεμογεννητρίες πάλι σε ΑΟΣ πρέπει να πάνε, εκεί δεν υπάρχει μπέρδεμα? Ναι, από ό,τι φαίνεται ή υπάρχει μπέρδεμα και παραμιλείται ή δεν υπάρχει μπέρδεμα. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Η Ελλάδα, το Αιγαίο, έτσι, γιατί μιλάμε για το Αιγαίο που φυσάει, αν και δεν φυσάει τόσο πολύ όσο είναι στην Ατλαντική μεριά της Ευρώπης, η οποία αρχίζει πάνω, αν θέλετε, από τη Γερμανία και κατεβαίνει μέχρι την Πορτογαλία, που είναι ένα μέτωπο. Στην Ελλάδα έχουμε γύρω στις 3.000 ίσως και παραπάνω βραχονισίδες. Δεν μπορούν να στηθούν σε αυτές τις βραχονισίδες? Είναι τόσο δύσκολο να ρίξουμε επιπλέον καλώδια? Είναι ανάγκη να κάνουμε γεωτρήσεις στο βυθό, γιατί ακόμα και άγκυρες να ρίξεις κάτω πρέπει να τις στήσεις με κάποιες γεωτρήσεις, πρέπει να ρίξεις τσιμέντο κτλ. Δεν είναι η άγκυρα της βάρκας η οποία θα πιάσει στο βυθό και θα φύγει προς τα μέσα. Δηλαδή υπάρχουν εργασίες, υπάρχουν περιβαλλοντικά θέματα. Συγγνώμη. Και μπορεί να υπάρχουν και περιβαλλοντικά θέματα για ένα μέρος βραχονισίδων, γιατί πολλοί λένε «Α, είναι τα Γκαλάπαγκος της Ελλάδας». Εντάξει, οι 3.000 βραχονισίδες δεν έχουν όλες πουλιά όπως τα Γκαλάπαγκος. Δηλαδή μην το παρατραβάμε και όλα αυτά. Μπορούσαν να χρησιμοποιούν βραχονισίδες, και η βραχονισίδα είναι πολύ σημαντικότερο πώς το λένε, επιχείρημα για να πεις ότι εδώ όχι κατοικείται, αλλά εδώ έχω μια δραστηριότητα, αλλά είναι δικό μου. Οικονομική, είναι σωστά. Είναι και όχι και θέμα ΑΟΣ, αν θέλει. Ναι, όχι. Οικονομική δραστηριότητα πληρεί τις προϋποθέσεις αυτών που αναφέρεται για τις θαλάσσιες ζώνες. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι ότι όλη η Ευρώπη, ο ένας μετά τον άλλον, επιστρέφουν και ψάχνουν, είπαμε για μας. Και το άλλο κομμάτι στο άρθρο σας, που είναι εντυπωσιακό, είναι ο αγώνας για τη δέσμευση του ανθρωπογενούς διοξιδίου του άνθρακα. Και θέλω να σταθείτε λίγο σε αυτό, σας παρακαλώ. Ναι. Είναι αλήθεια. Έτσι. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή φύγει στα θέματα της απόδοσης των εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών και ότι φύγει στο θέμα της μανίας για υπερθέρμανση του πλανήτη, και δεν είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα επιπλέον ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητες τις βιομηχανικές του ανθρώπου τα τελευταία 150 χρόνια, γιατί από τη στιγμή που βάλαμε το πετρέλαιο, τον άνθρακα και μετά το πετρέλαιο στο παιχνίδι, βέβαια αναπτύχθηκε το ΑΕΠ, το παγκόσμιο, και κάθε χώρα σε πάρα πολύ, εκατοντάδες φορές, αλλά επιπλέον υπάρχει μια συμβολή διοξιδίου του άνθρακα και μόλυνσης, όχι μόνο το διοξιδίου, η μόλυνση γενικά. Οπότε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζεται ή δεν αντιμετωπιζόταν. Απλούστατα τώρα υπάρχει περισσότερη συνείδηση
σε σχέση με αυτό το θέμα, ακόμα και στις βιομηχανίες που κοιτάνε να βγάζουν λεφτά, αν θέλετε, από τους υδρογονάνθρακες, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και η κατακράτηση του διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να γίνει και γίνεται μέχρι τώρα με δύο βασικές μεθόδους. Η μία είναι το ξαδερφάκι της πρώτης, δηλαδή είναι η κατακράτηση και η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα εκεί που υπάρχουν βιομηχανικές δραστηριότητες. Δηλαδή, χημικά μπορείς να το απομονώσεις, να το βάλεις σε μεγάλη πίεση, να το ανεβάσεις, να ανεβάσεις την πίεση, έτσι να το κατεβάσεις σε υπόγειους σταθμούς, δηλαδή σε περιοχές που είχαν γίνει γεωτρήσεις, υπήρχαν παλιά κοιτάσματα τα οποία έχουν αδειάσει και μπορείς με σιγουριά ότι είναι στεγανοποιημένη περιοχή να το ρίξεις εκεί μέσα. Mm-hmm. Να είμαι για βάθη τώρα 1000 μέτρα, 600, 1500 μέτρα. Η άλλη περίπτωση είναι όχι μόνο να το αποθηκεύσεις μετά την απομόνωση, αλλά να το επεξεργαστείς για να κάνεις 1000 προϊόντα που έχουν να κάνουν με τα λιπάσματα, έχουν να κάνουν με τις οπτικές ίνες και διάφορες άλλες εφαρμογές. Όπως παράδειγμα, μια καλύτερη επεξεργασία του ατσαλιού χρησιμοποιώντας το διοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο για να μπορέσεις να μειώσεις την παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα στην σιδηροβιομηχανία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και παίζει αρκετά, παίζει γύρω στα 8% στην γενικότερη μόλυνση. Τώρα τελευταία έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι οι πετρελαϊκές εταιρείες χρησιμοποιούν την κατακράτηση όλο και περισσότερο, ακόμα και στις πλατφόρμες, τις υπεράκτιες, την κατακράτηση του διοξιδίου του άνθρακα, και θέλουν επί τόπου να κάνουν και παραγωγή του περίφημου μπλε υδρογόνου, δηλαδή το υδρογόνο το οποίο βγαίνει από το μεθάνιο, ναι, με κατακράτηση του διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα τελευταία όμως υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πετρελαϊκή βιομηχανία, αλλά έχουν να κάνουν με την κατακράτηση από την ατμόσφαιρα του διοξιδίου του άνθρακα, και υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο, στις αναπτυγμένες χώρες, κάτι που δεν ακούγεται πολύ. Αλλά το πρόγραμμα των αναπτυγμένων χωρών, ιδιαίτερα Αμερική και Ευρώπη, όπως Νορβηγία, όπως Αγγλία, Γαλλία, είναι να εγκαταστήσουν όλο και περισσότερες τέτοιες μονάδες, οι οποίες, αν θέλετε, είναι ένα σύστημα ζεστού αέρα και ανεμιστήρα, έτσι να το πούμε απλά, το οποίο με χημικούς καταλύτες μπορεί να κατακρατά το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας για να το αποθηκεύσει μετά. Το οποίο δεν απαιτεί να είναι συνδεδεμένη η κατακράτηση με δραστηριότητες όπως τις καύσεις του λιγνίτη ή τις καύσεις του φυσικού αερίου, του πετρελαίου. Άρα λέτε ότι υπάρχουν, ναι, πια εναλλακτικές πάνω στο διοξείδιο του άνθρακα. Ναι, υπάρχουν εναλλακτικές οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν εγκατασταθεί στη βιομηχανία και γενικότερα στον κόσμο όπως θα έπρεπε, γιατί το κόστος είναι ακόμα αρκετά μεγάλο. Mm. Αλλά παράδειγμα, είναι προγράμματα τα οποία έχουν αρχίσει εδώ και καιρό. Στην Αμερική, παράδειγμα, το Υπουργείο Ενέργειας της Αμερικής έκανε μία επιπλέον, κάθε χρόνο κάνει επιχορηγήσεις, τροφοδοτεί, εάν θέλετε, για την έρευνα σε αυτό και την εφαρμογή σε αυτές τις τεχνολογίες. Δεν θυμάμαι, πρέπει να έβαλε κάπου 14-15 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο βάζει για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτές οι εφαρμογές. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αξιολογείτε και καλά κάνετε. Δεν αφήνετε κάτω, δεν αφήνετε έξω από το τραπέζι το διοξίδιο του άνθρακα, που κάποιοι ως αφήγημα λένε ότι είναι ο κύριος ρήπος. Εσείς λέτε ότι υπάρχουν ζητήματα από την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Να όμως πώς αντιμετωπίζετε. Θέλω στο σημείο αυτό να ακούσετε, γιατί έχω βροχή ερωτημάτων και ξέρετε ότι το αγαπώ αυτό και εσείς το αγαπάτε, τους ακροατές. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα κύριε Μπασιά. Σας παρακαλώ πολύ να μου λύσετε μια απορία. Με ολόκληρη την ανθρώπινη δραστηριότητα πάνω στον πλανήτη Γη, ποια είναι η πραγματική συμμετοχή της πατρίδας μας στους ρήπους που εκπέμπονται? Μπορείτε να μας πείτε
ένα ποσοστό, λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, διότι με όλη αυτή τη μανία για την πράσινη μετάβαση και τα δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα δικαιολογούνται από την πραγματική ρήπανση, από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Όσον αφορά την Ελλάδα, νομίζω είναι παγκόσμιο επίπεδο 0,02, και όσον αφορά την Ευρώπη, η Ελλάδα πρέπει να συμβάλλει με 2%, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά κάπως έτσι. Και να είναι λάθος αυτά τα νούμερα, δεν είναι πολύ μακριά από αυτά, έτσι. 0,02% σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σαν να μην υπάρχουν, έτσι. Μάλιστα. Οπότε δεν επιτρέπεται να κάνουμε τόσο πολύ φασαρία, τόσο πολύ θόρυβο για το πώς η Ελλάδα ρυπαίνει. Γι' αυτό ήταν κρίμα που θεωρείται ότι το 2023 εμείς δεν θα καίμε καθόλου, αλλά θα εισάγουμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ο φίλος ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Καλημέρα κύριε Μπασιά. Τελικά στην Ελλάδα μιλάμε για λάθος επιλογές ή εσκεμμένες κινήσεις προς όφελος ολίγων? Και τα δύο. Δηλαδή τα συμφέροντα τα βιομηχανικά είναι βιομηχανικά, έτσι, και οικονομικά. Δεν μπορείτε να τα αποκλείσετε αυτό, διότι ζούμε σε έναν κόσμο που και χάρη να αυτού σε τελική ανάλυση είμαστε όπως είμαστε και μιλάμε και στο τηλέφωνο και στο ραδιόφωνο και μπορούμε να πάμε και διακοπές και τα λοιπά. Δεν θέλω να κάνω ευλογίες και ευχέλεια, αλλά είναι κάπως έτσι αλήθεια. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανένας από τους ηθήνοντες και κυβερνώντες τις τελευταίες δεκαετίες δεν γνωρίζει τα προβλήματα και τα συμφέροντα. Μάλιστα. Νομίζω καλύπτει απάντηση. Ο φίλος ο Θεμιστοκλής, για ακούστε εδώ, έχει βάθος το ερώτημα του Θεμιστοκλή. Έχετε οξύνει εδώ πολύ τα πνεύματα για ερωτήσεις. Τώρα λέει που η ίδια η Γερμανία, κύριε Μπασιά, ξεκάθαρα μιλάει για κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για νέες πηγές ενέργειας που πρέπει να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη, κόντρα στη Ρωσία. Και γενικά όλη η γεωπολιτική κατάσταση καταδεικνύει και την Ελλάδα ως μέρος της λύσης του προβλήματος. Οι δικοί μας κάνουν τους αδιάφορους και επιμένουν στη συνέχιση με επιδόματα στη χώρα. Καμία εξάρτηση λοιπόν. Αν είναι να κάνουν τα καλά παιδιά στους ξένους, ένας από τους μεγαλύτερους αστικούς μύθους, τα κοιτάσματα θα είχαν ξεκινήσει να βγαίνουν. Ήδη θα έτρεχαν πίσω από τις φωνές αγωνίας της Γερμανίας. Όμως επιμένουν να απειθαρχούν σε εισαγωγικά, γιατί η λύση στην τρέχουσα περίοδο είναι η μετατροπή της Ελλάδας από χώρα σε χώρο, την απόλυτη δηλαδή υπαρξιακή απειλή για το πολιτικό μας σύστημα. Δεν ξέρω αν φτάνει μέχρι εκεί, γιατί αυτά είναι ερωτήματα που από ό,τι θυμάμαι και από την εποχή που ήμουν και εγώ φοιτητής, δηλαδή μιλάμε για δεκαετίες πριν, έτσι, συζητιόντουσαν. Δεν νομίζω ότι πάει μέχρι το επίπεδο της καταστροφής, της διαγραφής από το χάρτη της Ελλάδας. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Απλούστατα αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει εντελώς τις δυνατότητες κατανόησης και αντίδρασης η σημερινή κατάσταση, διότι κοιτάξτε, η Ευρώπη τώρα, και το λένε, άμα διαβάσετε Financial Times, αυτά λένε, έτσι, δεν είναι, η Ευρώπη έχει γονατίσει μπροστά στον ανταγωνισμό Ρωσίας και Αμερικής, που χρησιμοποιούν την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, και κρίμα είναι για τους ανθρώπους από δύο Πομπέι Τρέι, οι Ιφηγένειες, για την ακρίβεια. Ναι. Και περιμένει η Κίνα να δει τι θα γίνει στο κατόφλι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και εκεί μέσα βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε μια θέση, κατέχει μια θέση γεωγραφική πάρα πολύ σημαντική, η οποία είναι πολύ πιο σημαντική από τις δυνατότητες που έχει η ίδια χώρα να αντιδράσει. Κάπως έτσι καταλαβαίνω την κατάσταση. Οπότε είμαστε έρμεοι των καταστάσεων και κοιτάμε να λύνουμε τα προβλήματα τα οποία είναι μέρα κάθε μέρα. Ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη που έχει κατέβει στην Αθήνα και μας έρχεται η Ηράκλειο λέει: καλημέρα στον κύριο Μπασιά. Υπάρχει τα τελευταία έτη πρόβλημα επάρκειας υδρογονανθράκων παγκοσμίως,
δεδομένου ότι δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο πόλεμος σε αυτόν τον καταιγισμό ανατιμήσεων, ή όλα αυτά γίνονται για να γίνουν κάποιοι λίγοι από πλούσιοι πάπλουτοι? Και σε κάθε περίπτωση πώς το αντιμετωπίζουμε ως χώρα αυτό? Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζεται, διότι να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόγραμμα και το βάλανε μπρος με το που άρχισε να ερεμεί λίγο η πανδημία. Βάλανε μπρος οι μεγάλες εταιρείες να ανέβουν σε 500.000 με 1 εκατομμύριο βαρέλια περισσότερο την ημέρα. Παραγωγή αυτή. Άλλες χώρες στην Ασία, μην μιλήσουμε τώρα για Μαλαισία, για Ινδία, δηλαδή η δραστηριότητα στην έρευνα, στην εκμετάλλευση, στις καινούργιες ανακαλύψεις κοιτασμάτων, ιδιαίτερα φυσικού αερίου, είναι τεράστια. Οπότε δεν τίθεται θέμα, θα μας λείψει. Λείπει γιατί υπάρχει ανάπτυξη βιομηχανική σε όλο τον κόσμο, αλλά την ίδια στιγμή ισορροπείται, διότι γίνονται ανακαλύψεις, μεγαλώνει η παραγωγή και δεν αφήνουν να πάει χαμένο κάτι που πήγαινε χαμένο πριν, όπως παράδειγμα το φυσικό αέριο, το οποίο βγαίνει μαζί με το πετρέλαιο σε πετρελαιοπηγές πετρελαίου, και το οποίο τώρα μπορούν να το κρατήσουν, να το δεσμεύσουν για να μπορέσουν να το πουλήσουν. Δηλαδή τα πράγματα προχωράνε, δεν υπάρχει έλλειψη. Αυτό είναι σίγουρο και δεν θα υπάρξει έλλειψη για τα επόμενα 40 χρόνια. Άλλη ερώτηση από το φίλο το Γιάννη. Στην τελευταία εκπομπή, την τηλεοπτική των αντιθέσεων, αναφέρθηκε από καλεσμένο του κ. Σαχίνη ότι το εμπορικό έλλειμμα της Τουρκίας προκύπτει κατά κύριο λόγο από τις δαπάνες που κάνει για την ενέργεια. Σωστά το θυμάται ο ακροατής μας, έτσι είναι. Πόσο γεωστρατηγικά λοιπόν λάθος είναι, κύριε Μπασιά, εσείς που γνωρίζετε, λέει, να δηλώνει η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να προβεί σε εξορίξεις υδρογων ανθράκων, όταν ο γείτονας είναι έτοιμος να κάνει πόλεμο για αυτούς, γιατί αν λύσει το ενεργειακό του πρόβλημα θα εκτιναχτεί το ΑΕΠ του? Λογικό ερώτημα. Ναι. Δηλαδή η Τουρκία καίγεται γι' αυτό και εμείς πάμε χαλαρά, καταλάβατε, αυτό λέει. Ναι, και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι μια ερώτηση η οποία πρέπει να τεθεί επίσημα στους κυβερνώντες. Μάλιστα. Ο φίλος ο Θεμιστοκλής. Καλημέρα, λέει, κύριε Μπασιά. Πέρα από την άρτια τεχνοκρατική σας γνώση, θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Η εκοφαντική άρνηση όλου του πολιτικού μας συστήματος για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων δεν καταδεικνύει ότι έχουν μεγαλύτερο συμφέρον ακόμη και από τα συμφέροντα των τοπικών εισαγωγέων? Δεν μπορεί να πηγαίνουν τόσο κόντρα σε κολοσσούς, είπα και πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μην βλέπουμε τα πραγματικά τους κίνητρα? Γιατί αν δεν δούμε τι είναι τελικά αυτό που κρατά την υπόθεση πίσω, όλα τα άλλα δεν θα βοηθήσουν. Θα υπάρξουν αλλαγές σίγουρα, διότι μέχρι τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα να πω εγώ κάτι, μου επιτρέπετε, κύριε Μπασιά. Θεμιστοκλή, καλά τα λες, αλλά απευθύνεσαι έναν άνθρωπο που τους πάγαν τα νεύρα καθημερινά, αλλά αυτός επέμενε και πήγε τις έρευνες και ανατολικά από την Κρήτη προς την Κύπρο. Και εκεί του είπαν σταμάτα. Τι να σου πω τώρα, ρε Θεμιστοκλή. Το πω εγώ, κύριε Μπασιά. Το θέμα είναι, ας δούμε σε κλίμακα, γεωγραφική κλίμακα ευρωπαϊκή. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία άρχισε να αλλάζει θέσεις, και μην ξεχνάμε ότι δύο από τους βασικούς παίκτες της Γερμανίας, η καγκελάριος και ο διευθυντής της, η μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Gazprom, ήταν ανατολικογερμανοί. Οπότε όλη η στρατηγική διευθέτηση του ενεργειακού προβλήματος στην Ευρώπη περνούσε μέσα από τα χέρια αυτών των δύο. Τώρα αυτό το πράγμα έχει αλλάξει, και βέβαια έχει αλλάξει χάρη, να μπορούμε να το πούμε σε εισαγωγικά, έτσι, του πολέμου, γιατί νεκροί υπάρχουν εκεί, δεν ανασταίνεται κόσμος, αλλά γι' αυτό και τα πράγματα θα αλλάξουν. Και δεν ξέρω εάν τελικά θα υπάρξει κίνηση και για τις ελληνικές περιοχές ή όχι. Προς το παρόν έχει φανεί πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον από τα ελληνικά πετρέλαια, τα οποία βρεθήκαν με το 20% και χωρίς το ΤΑΛ, η οποία έφυγε
να περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το 40% της κοινοπραξίας, γιατί ξέρετε η Total έφυγε, αλλά δεν έχει υποδειχθεί ακόμα ποιος θα ήθελε να πάρει το 40% της Total. Και έτσι το πράγμα μένει, μιλάω για δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, το πράγμα μένει εκρεμές. Ίσως να αλλάξουν τα πράγματα και εκεί, διότι ιδιαίτερα η Γερμανία έχει αλλάξει, καλώς ή κακώς, λόγω των συγκυριών. Και αυτό θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε 5 φορές παραπάνω, όλη η Ευρώπη, έτσι, το φυσικό αέριο, επειδή είναι LNG, στοιχίζει πολύ, όταν ο Αμερικάνος το έχει 5 φορές φτηνότερο. Πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ο φίλος ο Θάνος, καλημέρα, λέει, κύριε Μπασιά. Με τόσα δέντρα που καίγονται στην πατρίδα μας και δεν ξαναφυτρώνουν, ποιος θα απορροφήσει το κακό, σε εισαγωγικά, το έχει βάλει διοξίδιο του άνθρακα? Γιατί δεν φυτεύουμε κανένα δέντρο αντί για ανεμογεννήτριες? Απόλυτο δίκιο. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι της δικιάς μου ειδικότητας, αν θέλετε, αλλά κάποιος βοτανολόγος θα μπορούσε, με ανοιχτά τα μάτια, θα μπορούσε να συζητήσει γι' αυτό. Είναι ότι υπάρχει και αρχίσει να υπάρχει μια έλλειψη αζότου, διότι τα δάση που υπάρχουν, επειδή είναι λίγα αυτή τη στιγμή, είναι υποχρεωμένα να δουλεύουν πολύ περισσότερο και να καταναλώνουν άχρηστα άζωτο, το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο εάν βάζαμε καινούργια δάση. Ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Μπασιά, πόσο κοντά είμαστε στο να παρατήσουμε την ηλεκτροκίνηση, ήδη γίνεται από αυτοκίνητο βιομηχανίες, και να στραφούμε στο υδρογόνο? Παιδιά, να σας πω, θα το ξαναπώ, το υδρογόνο δεν είναι πρωτόλιο. Χρειάζεται, για παράδειγμα, φυσικό αέριο για να παραχθεί. Ελάτε, κύριε Μπασιά. Ναι, το υδρογόνο χρειάζεται ή φυσικό αέριο ή ηλεκτρόλυση. Ηλεκτρόλυση, σωστά. Η ηλεκτρόλυση στοιχίζει ακόμα 7 φορές πιο πολύ από την παραγωγή υδρογόνου από μεθάνιο, από φυσικό αέριο. Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, οι μπαταρίες για να είναι αποδοτικές όπως χρειάζεται, για να μην γεννίζεις και να σου τελειώνει γρήγορα, θα πρέπει να βασίζονται σε υδρογόνο ηλεκτρόλυσης, το οποίο δεν θα έχει καμία πρόσμιξη άνθρακα. Αλλά αυτό είναι που στοιχίζει ο Κούκος Αϊδόνη, η τεχνολογία δεν το επιτρέπει ακόμα, και έτσι το μόνο υδρογόνο το οποίο μπορεί να δουλεύει είναι το περίφημο μπλε, γιατί ήθελα να δώσουν και ονόματα, και το μπλε υδρογόνο είναι αυτό που προέρχεται από το φυσικό αέριο. Δεν το λένε έτσι όμως, λένε κατευθείαν μπλε υδρογόνο, δεν σου λένε από πού προέρχεται. Η μισή αλήθεια ακούει. Ναι. Όχι, αν παρατηρήσετε τώρα σιγά σιγά τι λέγεται και στα ελληνικά μέσα, έτσι, τα οποία υποστηρίζουν όλη αυτή τη δουλειά, έχουν ξεχάσει το μπλε και το πράσινο, μιλάνε για υδρογόνο, ενώ έχει να κάνει με μπλε υδρογόνο. Και η βιομηχανία η ελληνική, που ετοιμάζεται να βάλει μπρος το υδρογόνο, μιλάει για υδρογόνο, ενώ είναι το μπλε. Μέχρι τώρα το λέγαμε μπλε, αλλά τώρα, όπως έχουμε αρχίσει να φοβόμαστε ότι το πράσινο θα στοιχίσει ο Κούκος Αϊδόνη, ξεχάσαμε το μπλε και μιλάμε για υδρογόνο, που στην ανάγκη είναι καλό. Κατάλαβε ο ακροατής, κατάλαβε αυτό που είπατε. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που... υπάρχει ερώτημα του φίλου του Τάκη. Κύριε Μπασιάλη, εδώ οι Ολλανδοί αγρότες ξεσηκώθηκαν. Γιατί, και φράξαν τα σύνορα, λέει, διότι τους είπανε, ακούστε εδώ, ότι πρέπει να μειώσουν από τη φυτική παραγωγή και από την κτηνοτροφική τους παραγωγή του διοξίδιου του άνθρακα. Και εδώ φτιάχνονται προγράμματα δέσμευσης, λέει, αν είναι δυνατόν, για να πάμε σε φυτά εργαστηρίου. Καταλαβαίνετε, λέει, την τραγωδία. Οι αγρότες ξεσηκώθηκαν. Ναι. Τι να πούμε, στην Ολλανδία ίσως οι αγρότες έχουν ώμους. Τι να σας πω. Λέει εδώ, έλλειψη αζότου, γιατί έχουμε και... και ο Περικλής, γιατί έχουμε και τα γεγονότα με τους Ολλανδούς, Γιώργο. Είναι θέμα, πραγματικά. Δηλαδή η σχιζοφρένεια φτάνει πλέον στα απόλυτα. Θέλω να κλείσουμε με την επισήμανση του φίλου μου του Βασίλη, ο οποίος λέει, καλημέρα κύριε Μπασιά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι βαίνουμε σε ένα κόσμο που εργαλειοποιείται η ενέργεια γεωστρατηγικά. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν θα σταματήσει τον πόλεμο, εδώ που φτάσαν τα πράγματα, αν δεν φτάσει η βενζίνη στην Ευρώπη στα 3,5 ευρώ και δεν αρχίσει αποσταθεροποίηση κοινωνικά. Παράλληλα,
οι Ρώσοι εθνικοποιούν την εταιρεία Σαχαλίν Energy Investment Company και πετάνε έξω οι Ιάπωνες και Αμερικανούς, βάζοντάς τους να πλακωθούν για την παροχή αργού και φυσικού αερίου στην Αποανατολή, και πετάνε έξω Shell και Mitsubishi. Άρα όλα αυτά δεν μας δείχνουν που πάει το πράγμα. Σωστή επισήμανση. Συνέβη αυτό με την εταιρεία. Έχει δίκιο ο Βασίλης εδώ. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι θα συνεχίσει, δηλαδή, και από ό,τι φαίνεται, γιατί το λένε. Και οι Ιάπωνες γυρεύουν τα αρέστα τώρα από τους Αμερικανούς. Αυτό έχει συμβεί εδώ. Ναι, για και βέβαια, θα αρχίσουν, και ο δυτικός κόσμος θα αρχίσει να τρώγεται μεταξύ τους, γιατί μια αστάθεια θα δημιουργήσει τριβές. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση είναι αυτή, διότι το ενεργειακό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν νομίζω ότι θα λυθεί γρήγορα, διότι ο πόλεμος, από ό,τι λένε και οι μεγάλοι του πλανήτη, θα συνεχίσει, το είπανε και προχτές. Οπότε δεν πρόκειται να λήξουν τα πράγματα τόσο γρήγορα. Όσον αφορά την ενέργεια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι χωρίς πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι μηχανές δεν μπορούν να δουλέψουν και οι μηχανές χρειάζονται τροφή. Και σήμερα από κάποιοι κοινωνιολόγοι και οικονομολόγοι που είχαν κάνει κάποιες μελέτες έχουν πει ότι στον αναπτυγμένο κόσμο ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει γύρω του γύρω στις 600 μηχανές που τον υπηρετούν από τη στιγμή που σηκώνεται το πρωί μέχρι τη στιγμή που πέφτει να κοιμηθεί και ακόμα το βράδυ όταν κοιμάται. Όταν λέω 600 μηχανές, δηλαδή η δύναμη που παλιότερα τη μετρούσαμε σε υποδύναμη και όχι σε κιλοβατόρα ή σε τζάουλ. Η υποδύναμη που χρειάζεται κάθε άνθρωπος σήμερα είναι σαν να είχε 200 χέρια. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο αγώνας για ενεργειακή επάρκεια, άρα και ενεργειακή ανεξαρτησία, θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή, και αυτό που βλέπουμε σήμερα και είμαστε μάρτυρες αυτής της κατάστασης σήμερα είναι αυτός ο αγώνας που γίνεται. Εκτός από την ανακατανομή των ισορροπιών, είναι και η ενέργεια, αλλά με αυτή τη ματιά. Με τη ματιά του ότι ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται να έχει σκλάβους γύρω του, είναι μηχανές ευτυχώς, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και χρειάζονται τροφή. Δεν μπορώ να δω μια μηχανή που να μην χρειάζεται πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Εσείς γι' αυτό επιμένετε ότι έστω και τώρα, μετά από τόσα χρόνια καθυστέρησης, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι κόμβος μεταφοράς. Πρέπει να δει τι θα κάνει με τα δικά της, με τα εγχώρια, όπως το κάνει κάθε χώρα. Να σας διαβάσω μια τελευταία είδηση, επειδή είστε μέσα στην αγορά και τη γνωρίζετε καλά. Για ακούστε εδώ, επειδή εδώ γίνεται η μάχη, κύριε Μπασιά, για εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Θα λειτουργήσουν οι λιγνίτες, λέμε εμείς εδώ. Φέραμε κι άλλο πλοίο, μόνιμο σταθμό στη Ρεβιθούσα. Λοιπόν, θυμάστε την Αλγερία, κύριε Μπασιά, που είπαμε ότι θα είναι ένας από τους ενεργειακούς σωτήρες. Λοιπόν. Μάλιστα, ακούστε εδώ. Ανακοίνωσε σήμερα η Αλγερία, για να καταλάβουμε όλοι μαζί. Αυξάνει τις τιμές γιατί θέλει να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, επειδή έχει σοβαρά προβλήματα στην οικονομία. Και την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της εκτίμησης περί ύφεσης, θα αναδιαρθρώσει λίτη μεταφορά ποσοτήτων LNG προς την Ευρώπη, γιατί θέλει να ρίξει τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα πάπα αυτό που περιμέναμε σε απλά ο Σωτήρας Αλγερία, για παράδειγμα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όχι, ανταγωνισμός και τριβές. Και μην ξεχνάμε ότι η Αμερική τώρα τον Νοέμβριο έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Μάλιστα. Και οι Αλγερινοί που τους είχαμε backup, σου λέει, κύριε, εγώ εδώ έχω οικονομίας προβλήματα, θα αυξήσω τις τιμές μου. Άμα θες, πάρ' το. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δηλαδή η Ευρώπη είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος αυτή τη στιγμή. Ναι. Και όλα αρχίσανε, δεν λέω ότι ήταν μια καλή κατάσταση, γιατί όπως έχουμε πει, από το 2011 θέλανε να αποδεσμευτούν, αλλά δεν τα καταφέρανε, διότι απλούστατα, όπως είπαμε, η Γερμανία κανόνιζε όλη τη διευθέτηση του θέματος των ισροών φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Αλλά η κατάσταση ναι, είναι αυτή. Και ο καθένας θα κοιτάξει το συμφέροντο, όπως λέμε, ο καθένας θα κοιτάξει την πάρτη του. Την πάρτη. Και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είπε πριν από ένα μήνα, το θυμάστε καλά, λίγο πολύ είπε ο καθένας την πάρτη του, κοιτάξτε τι θα κάνετε και θα βρεθούμε αργότερα να αποφασίσουμε μαζί πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουν τον επόμενο μήνα. Άρα, Αλγερία που περιμέναμε backup φθηνό γιοκ. Να το ξεχάσουμε, ανεβάζει τιμές. Οι Αμερικανοί το ξανασκέφτονται και θέλουν να έχουν χαμηλά τις δικές τους τιμές. Σου λέει, άμα το εξάγουμε, τι θα κάνουμε εδώ. Και εμείς εδώ περί άλλων τυρβάζουμε με τα εγχώρια. Η Αλγερία, ξέρετε, η Ελλάδα έπαιρνε από την Αλγερία 1-2, άντε κάποια στιγμή 3 φορτία. Δεν ήταν παραπάνω από τα 40-50 που χρειάζεται η Ελλάδα για να είναι αυτάρκης. Η ιδέα ήταν ότι θα μπορέσουν να δώσουν παραπάνω, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, είχε κλείσει και ένας από τους αγωγούς που πήγαινε η Ιταλία, Ισπανία-Ιταλία, είχε κλείσει αυτός ο αγωγός και τον βάζουν μπρος τώρα, γιατί αρχικά υπήρχαν 2 αγωγοί που τοποδοτούσαν την Ευρώπη από τη δυτική μεριά της Μεσογείου από Αλγερία. Ο ένας που περνούσε, νομίζω, από το Μαρόκο είχε κλείσει και ξαναμπαίνει μπρος. Οπότε έχουν και άλλες ανάγκες οι Αλγερινοί. Δηλαδή έχουν συμβάσεις οι οποίες είναι σημαντικές με Ιταλία, με Ισπανία, με Γαλλία. Και εκεί υπάρχει προτεραιότητα.